Κλειστά παραμένουν δύο δημοτικά πάρκινγκ των Τρικάλων τις βραδινές ώρες λόγω έλλειψης προσωπικού, δημιουργώντας έναν ακόμα πονοκέφαλο στη Δημοτική Αρχή. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Δήμαρχο Θεόδωρο Σπανό, το συγκεκριμένο θέμα θα λυθεί από την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς ήδη τα παράπονα των συμπολιτών είναι έντονα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή τη στιγμή πήρε μια απόφαση ο Δήμαρχος να στείλει μερικούς υπαλλήλους που είναι σε άλλες υπηρεσίες για να ανοίξουν τα δύο το πάρκινγκ. Την ίδια ώρα, η Δημοτική Αρχή των Τρικάλων αποφάσισε να αφήσει ελεύθερο προς χρήση χωρίς κάποιο αντίτιμο το πάρκινγκ απέναντι από το νοσοκομείο Τρικάλων, καθώς ούτως ή άλλως οι περισσότεροι συμπολίτες επέλεγαν να παρκάρουν τα οχήματά τους στους γυροδρόμους. Και θα παρακαλέσω στους συμπολίτες δεξιά από το νοσοκομείο να μην παρκάρουν, γιατί υπάρχουν ταμπέλες. Θα εφαρμόσουν τον νόμο, θα πάει η Δημοτική Αστυνομία και θα τους γράψει και θα διαμαρτυρηθούν. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι θα τους παρακαλέσω πολύ να πάνε στο πάρκινγκ που είναι ελεύθερο. Έχει δώσει ελευθέρα ο Δήμαρχος για να εξυπηρετούνται οι πολίτες στο νοσοκομείο. Τα άλλα δύο πάρκινγκ θα ενεργοποιηθούν αυτήν την εβδομάδα. Στα σχέδια της Δημοτικής Αρχής είναι και η δημιουργία και άλλων περιφερειακών χώρων στάθμευσης των αυτοκινήτων, προστέρπιση της κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης από το κέντρο της πόλης. Υπάρχουν, αυτό το έχουμε πει και πιο παλιά, ότι θέλουμε να κάνουμε περιφερειακά πάρκινγκ και θεωρώ ότι το περιφερειακό πάρκινγκ βοηθάει τους συμπολίτες να αφήνουν τα αυτοκίνητα και να μπαίνουν πιο εύκολα μέσα. Εγώ με τις άποψη ότι το πάρκινγκ, το κεντρικό πάρκινγκ πρέπει να αυξηθεί. Όταν θέλει κάποιος πολίτης που θέλει να μπει μέσα στην πόλη και να είναι στο κέντρο, ας πληρώσει πιο πάνω.